Εγείμις τον τάφο και ίσυντε, όσο τύρα εξ ανέστη του μνήματος. Ευλογητός, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, λία πρωί, πληροφορία δρομών προς το μνήμα σου τρινολογούσε, αλεπέστη προς αυτά σου άγγελος και είπε, κλείνω ο καιρός, τρεπαυτέ μην κλαίτε, την Ανάσταση δε Αποστόλης είπατε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρον ετούσε, προς το μνήμα σου σώτε, εν οίκουν το αγγέλου, τρανός προς αυτά στεγκωμένου, τα νεκρόν το ζώντα λογίζεσαι, ως Θεός γαρ, εξ ανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα, εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε. Γενή και Άη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σώδον την τεκούσα τον Αδάμ αμαρτίας, ελικρός ο Παρθένε, καρμονίδε διέβα, αντιλήπης παρέσκες, ρεύσαν τα ζωής, ή την έμπρος αυτήν δε, ο εξούς αρκωτήσεως και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Ετικέτε αδειρή του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε Ιησού. Θεός, εις τη χάρη τη Παναγία Αγράμμη. Της Αποστόλης Εμήνιου, ότι ανέστη ο Κύριος, παρέχον τον κόσμο το μεγαλέο. Εκλεόντιτος μου ο εχθρός με πειράζει, τεσίδονες φρέγγιμε, εγώ δε πεπιθώ σε ψη, Κύριε, τροπούμε τούτον. Ήμισον τεσί ο γεννητή ήτρος αντί, πριν εξπαστεί νέος πόρτος, σιγά Χριστός αφιένας αυτόν δομή βασάνο. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι το ζήν τα πάντα φως εκ φωτός Θεός μέγας, συν πατρινούμεν αυτό και το λόγο. Η καρδία μου το φόβο σου σκεπέζω, καπίνο φρονούσα, μην ψωτήσα, από πέση εξού πανηκτήμων. Επί των Κύριων ο αισχυγός ελπίδα ουδήσει τότε, ότε πυρή τα πάντα κρινή και κολάσει. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
πνευματικός νηστείος λέβει και προλέγει τερατουργήψισαν έντριζιν ένα θεό με πονίγα και τριάμπη ον αργή το θείο. Εγκέκραψα συ Κύριε πρόσχες κλείνον μην το σου πόντι και καθαρόν πριν άρισμε από τον ενθέντε. Επί τη μητέρα του γηδίνων μας αυτής αναλύσει του να μην βασάνου τη γέρα των βεβαιωμένων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι είχε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Πνεύματι Θεολογία μονάστης Αγία, ο Πατήρ Καρμόναρχος, εξού έφυ ο Υιός Ακρόνος, και το Πνεύμα σύμμορφων σύνθρωνων, εκ Πατρός συνεκλάμψαν. Ιδούτη την καλόν ή την ευνόν, αλλή το κατοικήν αδελφούς άμον, εν τούτο καρ Κύριος, επικύρα το ζωήν αιωνία. Του ενδύματος αυτού όταν κρίνα του αγρού κοσμών και λέβει μη την φροντίζει. Όσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγία Πνεύματι εννοεί διετία πάντα έγκαιτε ειρηνογραμμένος. Θεός του το χαρέζει Πατρίτε και Υιό, ομοούσιον Κυρίον. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ουσιών εις γενεά και γενεά. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ουσιών εις γενεά και γενεά. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών, γενεά και γενεά. Του Κυρίου δεηθόμεν και ελέησον. Κι Άγιος ή ο Θεός ημών, σε επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιά εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή εν εσάτων των Κύριων. Το πνοή πάσα τον Κύριο. Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Αναστάσω Ιησούς πρωί πρώτο Σαββάτου, εφάνη πρώτο Μαρία τη Μαγδαληνή, αφήστε κρευλή και επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα πίν κυρίαν της μεταυτού γενωμένης, πενθούσι και κλαίουσι. Κακίνη ακούσαντες ότι ζει και θεάθη παυτίστη πίστησαν. Μετά δε ταύτα της είναι αυτών, περιπατούσιν εφανερώθεν ετέρα μορφή, πουρευουμένης εις αγρών. Τα κίνια απερθόντες, απήγγειλαν την λυπής,
αγγιμένης αυτού τη 11 εφανερώθη και ονείδησε την απιστία αυτών και σκληρών καρδίαν ότι τη θεία αμέρη αυτών εγγυγερμένων που και πίστευσαν και είπεν αυτοίς πορευθέντες εις τον κόσμο να πάντα κηρύξατε το Ευαγγέλιο βάση τη χτίση ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε ο δε απιστήσας κατακριθήσετε σημεία δε της πιστεύσασι ταύτα παρακολουθούσι εν το όνοματί μου δαιμόνια εκβαλούσι γλώσσε λαλήσουσι και νες όφησαρούσι καν θανάσιμον την πίωση που μη αυτούς βλάψει επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσιν ο μένων Κύριος μετά του λαλήνση αυτής ανελήφθης των ουρανών και κάθισιν εκ δεξιών του Θεού εκείνοι δε εξερθώντες εκήρυξαν πανταχούν του Κυρίου συνεργούντος και το λόγο βεβαιούντος δια των επακολουθούντος σημείων. Αμήν. Δώσας η Κύριε Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση ενημρούμε και δοξάζομεν. Σίγαρ η Θεός ημών, εκτός σου άλλων οκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμε την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε. Ελεήμον ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεόν σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Ότι την αρνομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίλει απαντός. Ήμουν ο ημάρχων και το πονηρόν ενώπιον σου επίσα όπως αν δικαιωθήσε τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσαι σε. Η δούρα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εγκίσεις εμέ η μύτη μου. Εγγένισον εν της εγκάτης μου.
λόγου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία τα λέγεις απ' εμού. Από το αδελμή την αγαρίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχει κυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπιμψον εφημάστα ελέησου τα πλούσια. Πρισβείες της Παναχράντου Δεσποινης ημών Θεοτόκου και Υπάρθενου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων υπουρανίμων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξω προφήτου προδρόμου και πτήστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεμφύμου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και πρόστατου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των Αγίες Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τραπεοφόρου, Δημητρίου του Μεροβλήτου, Θεοδόρου Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ερωμαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Αλνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,
το Άγιο εν τόξο μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, της Αγίας εν τόξο μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης της Πανσόφου, το Άγιο εν τόξο μάρτυρος Μερκουρίων και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολύ ελεία Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών, δεωμένος σου και ελέησον ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Παναγίο και αγαθό και ζωβιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κορίαν σεπτήν εν Θεό φιλομάρτυρες εγείρατεν οι γεραίροντες την Πάνσοφον Εκατερίνα. Αύτηγα εν σταδίο των Χριστών εγύριξεν και τον όφη επάντησε πριτόρων τη γνώση καταπτύσσασαι. Την εκ Θεού σοφίαν λαγούσα παιδόθερη μάρτης και την έξω καλώς σοφίαν βάσαν με μάθηκεν γνούσα δε εκ ταύτης την των στοιχείων κινησύντε και ποιήσιν καταλόγων και τον αυτά εξαρκής διαλόγου ποιήσαντα αυτό την ευχαριστία εν νυχτή και ημέρα προσέφευε. Τα δε είδωλα καθήλε και τους ταύτα χρόνων λατρεύοντας ρητόρων τη γνώση καταπτύσσας. Την σοφία την όντως εξ ουρανού διαστόματο μάρτης του Μιχαήλ λαγούσα πανεύθυνε και εν άθλης αΐτητε τη μεν σοφία τη έξω τους ρητόρας έπτυξας τη δε σοφία τη θεία την πλάνη εμείωσες. Όθε καθορών σου τον αγώνα ο πίστης παρέστη εν εις σκύον σε δε βρολέγον ανάδυση. Η θησαυρή γα σε μένους. Πρέδε δε Χριστό το Θεό το πτεσμά των άφεση θωρίσας. Της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι ο μάρτης Μερκούριος αγωνισάμενος των δόλειων ίσχυσε και στεφανίτη στερός Χριστού εθρημάτησε. Όθεν τες ουρανίες νυν συνήθι χωρίες δόξης αδιαδόκου επαξίως μετέχουν διό την ιεράν αυτού μνήμη τελούμεν πιστός και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η αμίαντος αμνάς και ακυλίδωτος πάστας εν το οίκο του Θεού η Θεοτόκος Μαρία με δευφροσύνης εισάγεται παραδόξους. Ειν άγγελοι Θεού, δωρηφορούσι φεδρός και πάντες οι πιστοί μακαριούσι αΐ και ευχαρίστως ψάλλουσι δάφτη, ακαταπαύτος μεγάλη φωνή. Ημών η δόξα και σωτηρία, σι υπάρχεις παράφραντε. Έτι και την ειρή του Κυρίου δαϊθόμεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξαναστάς του μνήματος τους τεθλαιώτας Ήγηρας και τον Αδάμ ανέστησες και η Εύα χορεύει εν της Ιαναστάς και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι
και εκ νεκρών εγέρσι σου πολιέλε. Θα του άρνους κυρεύσαν βασίλεια και νεκρούς αναστήσαν μακρότσιμες είναι ξημυροφόροι συνήθισες, αντιλήμεις χαράν κομισάμενος. Και αποστόλη σου εμείνη σα θα την νίκη σύμβολα σωτή μου ζωδότο και την πτήση εφότη σα φιλάνθρωπο. Δια τούτο και κόσμο συγχαίρει και εκ νεκρών εγέρση σου πολιέλε. Και εκ νεκρών εγέρση σου πολιέλε. Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι εκατόν πεντήκοντα ρήτορες δια της Αγίας Εκατερίνης πιστεύσαντες τον Χριστό πήρη τελειούνται. Τι αυτή μέρα η Αγία Βασίλισσα η Γάμετη Μαξεντίν ξύφη τελειούνται. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Πορφύριος ο Στρατιλάτης ψήφι 200 στρατιώτες, ψήφι τελειούν. Και αυτή μέρα, μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου. Και αυτή μέρα, μνήμη του Ιούσιου Πατρόσιμων Πέτρου του Ησυχαστού. Και αυτή μέρα, οι Άγιοι 670 μάρτυρες, ψήφι τελειούν. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ρέισον ημός. Άνανε Χριστός γεννάτε δοξάσατε Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε Χριστός επίγει υψωθείτε Πάσατε το Κύριο, πάσα η γη και ελευθερωσύνη. Ανυμνήξατε λαοί, ότι δεν δόξασε. Ο πρώτον αιώναν, εκ πατρών γεννηθέντη αρέστασιον, Bye.
Πατέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέρα των χερουβή και δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομε ότι επέλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού ηλού παραποτούν ειν μακαριούσι με πάσε γενέ την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέρων μαζί κρίτος των σεραφείμ την αδιαφόρος θεολόγων δεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομε ότι επίσεμι μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού έλεος αυτού, εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων δεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομε. Επίσε κράτος ευραγίων δι' αυτού, εσκόρπισε την περιβάνους διάνοια καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν μαζί Χρήστος των σεραφείμ την αδιαφόρος θεολόγων δεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύ δυνάστας από θρόνων και ύψος εταπεινούς, την όντας ενέχνησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβήν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος θεολόγων δεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομε. Πατεράμε το Ισραήλ πελος αυτούμνης την ελέους καθώς εγάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνων την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενός σωτέραν μαζί Κρήτος των σεραφείμ την αδιαφόρος θεολόγων δεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομε. Άγγελοι την εισόδον της παράγνων χωρώντες εξεπλήττοντον ως η Παρθένος εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων, ως εμψύχο Θεού κυβότο, ψαβέτο μηδαμός χειραμήτων, χίλιδε πιστών τη Θεοτόκο ασυγήτως, φωνή του Αγγέλου αναμέρχονταν, εν αγαλιάσι βοάντων, όντως ανωτέρα πάντων υπάρχεις Παρθένε Αγνή. Άγγελοι την είσοδον της παράγνου, ορώντες εξεπλήττοντον, ως μεταδόξης εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων, ως υπέρλαμπρον Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Παρθένου, ορώτες εξεπλήττοντον, ως ιεραδόξος εις ήρθεν, εις τα Άγια των Αγίων, υπερήπτατε Θεοτόκε Άγνη, το θαύμα σου την δύναμη των λόγων, σώμα γάρενση κατανόν υπερλόγων, ροήρης αμαρτίας ανεπίδεκτον, όθεν ευχαρίστος βόση, όντως ανωτέρα πάντων υπάρχεις Παρθένε Άγνη. Is the Aegean.
εσύ τον ιερέων, την μη πειάζουσαν φύσιν και υπερφύσιν μητέραν, αναδειχθήσαν του Θεού εφημίσομεν ύμνης, εν τον ναό των νομικών Κυρίων καρσίμερον προσφέρετε, ίσως μην ευωδίας των δικαίων ως καρπός πνευματικός. Μεγάλη των ψυχήμων την προσελεκτίζαν εν τον ναό Κυρίων και ευλογηθήσαν και συν τον ιερέων, συν το αγγέλο το γέρεν κυβέων το κοπροσφόρος αναβοήσομαι. Προσελεκτίζαν εν τον ναό Κυρίου και ευλογηθήσαν και εσύ των ιερέων. Υμνων επαξιών πάσαν τη Θεοτόκο ηπτήσεις, συν το αγγέλο Γαβρίλα να κράζει μόσα, και ρε ημίτυρ του Θεού δίσε λυτρώθη μεν πανάμωμε της αρχαίας κατάρας γεγονότες αυθαρσίας κοινωνίας. Μεγάλη των ψυχήμων την προσελεκτίζαν εν τον ναό Κυρίου και ευλογηθήσαν και εσύ τον ιερέα. Προσελεκτίσαν εν τον ναό Κυρίου και ευλογηθήσαν και εσύ τον ιερέων. Τον κερουβήμ υπερτέρα, τον σεραφείμ ανωτέρα και πλατητέρα ουρανών ανεδείχθης παρθένε, ως τον αρχόνη των παντή εν μήτρα χωρίσα σαν Θεόν ημών και τεκούσα αφράστος ον δυσόπι εκτενός υπέρ ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μεγάλη των ψυχήμων της τρεις υποστάτων και αντιερέ στρατευμάτων υπό τη σύνες φλαχνίαν τους καταφεύγοντας πίστη και προσκυνούντας ευσεβώς των Υιών σου
Παρθένε, Θεογεννήτωρος Θεών του κόσμου και Κύριον ηγέτευε, εκθωράς και κινδύνων λυτρωθήνε και παντίον πειρασμών. Αντιλάβους όσον ελέησον και διατηλέξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξο της ποιησίμων Θεότοδο και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστόν τον Θεό παρατώμεθο. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αγημένη σε δέκα, ούς βαπτή.
Υπερτερά η εμψεύος προς αγωνία.
Yeah.
Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός,
Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Ως το Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στον πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Του Αγίου Ιδωτούτου και τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβο Θεού αισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπερδοξεών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Με τον Πατρός και Αρχιεπισκόπο ημών Νικηφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός το Κύριο και το λαό του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεύους ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και το φιλοχρήστο στρατό του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της σειράς βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής ταύτης, της ενίσου ταύτης, πάσης μονής πολέως χώρας και των πιστέκων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμε. Σούντων καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε ελέησον. Υπερορίστηνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε ελέησον.
και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξων εις πνησίμων Θεοτόκου και υπάρτενου Μαρίας με τα πάντων των Άγιων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα τι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μέγας Κύριος και ενετών σφόδραν εν πόλη του Θεού ημών εν όρη Αγίου αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Δεδοξασμένα εν αλήθει περισσού η πόλη του Θεού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Καθόν περικούσαμεν ούτω και είδομεν εν πόλη του Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε, σώσον ημάς. Σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπάρτενου Μαρίας και τα πάντα του Άγιου μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάνοντας η Αλληλούια. Εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, Αγίος είναι και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάγοντας η Αλληλούια. Πνεύματι και νυν και αΐ και εις
Πνεύματος υπάρχον και καθαρεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθείτε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός θανάτων πατήσας εις ον της Αγίας Τριάδων συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώζον ημάς. Αμήν. Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινησίμων Θεοτόκου και αϊπάρθενο Μαρίας και τα πάντων των Άγιων μνημονεύσαντες για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα η δόξα της θυγατρός του Βασιλέως εσωθέν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Σήμερον της Ευδοκίας Θεού το προημίον και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξη εν ναόν του Θεού κρανός υπαρθένος δείχνειται και των Χριστών της πάσης προκαταγγέλλεται αυτή και ημείς μεγάλων φόνος βοήσομεν και ρε της οικονομίας του Χριστού η εκπλήρωση. Oh,
Κυρίου, την χάρη συνεισάγου.
Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί.
της Αγίας αυτού. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό. Προς Γαλατάς επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, πρώτου ελθύν την πίστην υπον όμων εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένη στην μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήν ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγον εν εις Χριστόν είναι εκ πίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως ουκέ τύπο παιδαγωγών εσμέν. Πάντες γάρ οι Θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Ουκέν Ιουδαίος ουδέλην, ουκέν Ιδουλός ουδέ ελεύθερος, ουκέν Ιάρσεν και φίλοι, πάντες γάρ ημείς είσαστεν Χριστώ Ιησού. Είδε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δε, εφόσον χρόνων ο κληρονόμος νήπιος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου Κύριος πάντονων, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άκρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε ημέν νηπί υπό τα στοιχεία του κόσμου ημέν δε δουλωμένη, ότε δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπον όμων, εινά τους υπον όμων εξ αγορά. Ευαγγελίου ειρήνη
πόση. Εκ του καταλογάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο άνθρωπος της προσήλθε το Ιησούν, πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσον. Είπε δε αυτό Ιησούς, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημείς ο Θεός. Τας εντολάς είδας, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ο δε είπε, ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητος μου. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς είπεν αυτό, έτι εν συλλήπη, πάντα όσα έχεις πόλησον και διάδος πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανών και δεύρων ακολούθη μη. Ο δε άκουσας ταύτα περίληπος εγένετο, ειν γαρ πλούσιος φόδρα. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς, περίληπον γενόμενον είπε, πώς δυσκόλος ή τα χρήματα έχοντες, εισελεύσονται εις την Βασιλείαν του Θεού. Ευκοπότερον γαρεστή, κάμιλον δια τριμαλιάς ραφίδος εισελθήν, ή πλούσιος εις την Βασιλείαν του Θεού εισελθήν. Υπον δε οι ακούσαντες και τις δύναθε σωθήνε, ο δε είπε, τα δύνατα παράνθρωπης δυνατά εστί παρά το Θεό. Ο Ιησούς,
πρόσωπο του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
Παναγία σαν χράου του υπερευλογημένης εν δόξου,
ψεύδες θνησίμων Θεοτόκου και αϊπάρχου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Παναγίο και αγαθό και ζωμιό σου πνεύματι, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Ομολογήσομαι. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και ακόριστο. Τας θύρας σοφία προσχωμέν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, παρελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσας. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας του και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώβιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Προσχομέν την Αγίαν αναφορών εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν έρχομεν προς τον Κύριον.
δόξαν το Κύριο. Άξιον και δίκαιον. Άξιον και δίκαιον σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εμπαντιτό από τη δεσποτεία σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλυπτος, αιώνος αυτός όν. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πανταπιών εως ημάς εις τον ανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ τούτο να πάντων ευχαριστούμε σε. Και το μονογενή σου Υιό και το Πνευματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων, ονείσμεν και όνουκίσμεν, το φανερόν και αφανών ευρεγεσιών, ενισημά και γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ το χειρόνιμον δέξα στην κατηξίω σα και έτη συμπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μιλιάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια και ρωτάμ. Τον επινίκιον ύμνον άρδοντα, βόντα και κραγόντα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαόν, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Ωσανά εν της υψίσης, ευλογημένος ο επόμενος, εν ονόματι Κυρίου, Ωσανά, ο εν της υψίσης. Λάβετε, φάγετε, περιμόν κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινωμένων εις άφεσιν αμαρτιών.
προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, πρωτητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελικών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκο και Προέδρο Τηλυρίας, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχο πολλά τα έτη. Πολλά τα έτη. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πάσων. Κύριε Λέησος, μητέριστο ότι και μία καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Έστε τελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντα. Πάντων το
των Αγίων Μνημονεύσαντες, ετικέτην ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιο και υπηρωράνιο και ενωρών αυτοδησιαστήριον, σωσμήν ευωδίας πνευματικής, αντί καταπέμψει ημίν την Θεία χάρη και την πορεία του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε της άμυνη, για τους και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθον. Δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεούν, Πατέρα και Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν. Αλλά είστε ημάς από του πονηρού. Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και το πλήθυ του ελαίου σου εξηγώντων ιστορία τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ουρανώθεν έπειδε, επί του υποκεκλικώντα τη δεσέ αυτών κεφαλά. Ουγαρέκνε αρκή και αίμα, και λασί το φοβερό Θεό. Ψίουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν μην, ει αγαθών εξομάλισου, κατ' την εγκάσπη διαχρία, τη πλέον σου σύμπλεψο, τη οδηπορού σου συνόδευσο, του νοσούν τα σίαση, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χαριτή και ηλτηρεμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και έρθε εις του αγιάσε εμάς, ο άνετο πατρίς συγκαθήμενος και ο δεημήν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατιά σου χειρή και τα δούνε ημήν του αχράντου σωματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Προσκομισθέντων
σε μια φάση όπου οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια δεινή δοκιμασία και στον ελλαδικό χώρο και στον κυπριακό παρατηρείται η οικονομική χρεοκοπία. Οι άνθρωποι αναζητούν δρόμο σωτηρίας και δρόμο διεξόδου για να μπορέσουν να βρουν την ψυχική τους ισορροπία και την ψυχή τους δύναμη, ώστε να αποφύγουν τις αυτοκτονίες, να αποφύγουν τις απάτες και να αποφύγουν την αυτοκαταστροφική μανία, η οποία είναι απόρρια της δυστυχίας και της απελπισίας του ανθρώπου. Σήμερα ο Ευαγγελικός Λόγος είναι τόσο επίκαιρος που δίνει σε όλους μας μια ελπίδα σωτηρίας και μια οπτική γωνία να δούμε τον κόσμο, τη ζωή και την προοπτική, το νόημα της ζωής του ανθρώπου από μια διαφορετική οπτική γωνία. Το ερώτημα λοιπόν της χρεοκοπίας αντιμετωπίζει σήμερα ο Χριστός στον Ευαγγελικό του Λόγο. Ένας πλούσιος άνθρωπος, άρχοντας του Ιουδαϊκού λαού, προσπαθεί να προκαλέσει τον Χριστόν τι να κάνει για να κληρονομήσει την Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Χριστός τον παραπέμπει στην Παλαιά Διαθήκη, στον νόμο του Μωυσέως, στον Δεκάλογο, όπου εκεί απαριθμούνται στοιχεία κοινωνικής συμπεριφοράς, ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Στοιχεία τα οποία συγκροτούν τον κοινωνικό θεσμό και που κρατούν τις κοινωνίες από την εποχή του ειδωλολατρικού κόσμου, την εποχή της θωράς και του θανάτου, σε μια κοινωνική συνοχή και μια συνύπαρξη των ανθρώπων με προοπτική την δημιουργία μιας κοινωνίας αγάπης, συνύπαρξης των λαών. Και ο πλούσιος απαντά ότι αυτά όλα τα έχω κάνει από τα νεανικά μου χρόνια. Ήταν δηλαδή ένας έντιμος άνθρωπος. Ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος, ο οποίος τηρούσε τα του νόμου. Ασφαλώς, η Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος του Μωυσή, είναι η θεμελίωση της αποκαλύψεως του Λόγου του Θεού στον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε, όπως ετώνησε, να πληρώσει τον νόμο. Όχι απλώς να προσθέσει κάποια άρθρα, αλλά να πραγματοποιήσει αυτά τα οποία ως υπόσχεση ο Θεός έδωσε στον νόμο, στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και όλη η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη με την υπόσχεση και την εκπλήρωση. «Τούτο δε όλων γέγονε», γράφουν οι Ευαγγελιστές, «ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος». Και ο ίδιος λοιπόν ο Χριστός ομολογεί ότι ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε τον νόμο. Ήρθα να πραγματοποιήσω τον μεσιανικό προφητικό λόγο. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο πραγματοποίησε και έδωσε μια προοπτική αιωνιότητος στον άνθρωπο. Αλλά
αυτή η αιωνιότητα χρειάζεται κάτι ακόμη, λέει ο Χριστός στον πλούσιο. Έτι εν συλλείπει. Ποιο είναι αυτό το οποίο λείπει? Είναι η υπέρβαση όλων των δεδομένων της ζωής που μας κρατούν εχμαλώτους. Και αυτό που κρατάει τον άνθρωπο εχμάλωτο κατά γενικών κανόνα είναι η ύλη. Όμως ο άνθρωπος είναι δυσυπόστατος. Είναι ύλη και πνεύμα. Και η μεν ύλη είναι απαραίτητη για να θρέψει τις βιολογικές του ανάγκες. Αλλά η ψυχή, το πνεύμα, η ύπαρξη συμπνευματική του ανθρώπου έχει ανάγκη από πνευματική τροφή. Γι' αυτό το λόγο και ο κίνδυνος τον οποίον έχουμε σήμερα με όλη την αναφορά την οποία έχουμε με τις τρόικες και τα μνημόνια είναι ότι σήμερα προσπαθούν να μας παγιδεύσουν σε μια υπόσταση υλική καταποκλειστικότητα που αν αυτή η διάσταση της υλικής αναφοράς του ανθρώπου γίνει χρεοκοπημένη και ο άνθρωπος καταραίει, καταπίπτει και εξαφανίζεται και δεν έχει υπόσταση. Εκμηδενίζεται δηλαδή όπως ένα φυτό το οποίο μαραίνεται ή όπως ένα ζώο που πεθαίνει χωρίς να έχει καμία προοπτική. Και το χρέος της Εκκλησίας το λέει ο Χριστός. Είπαγε πόλησον τα υπάρχοντά σου και διάδος πτωχής. Δηλαδή την φιλάνθρωπη αλληλεγγύη και την κενωτική αγάπη προβάλλει η Εκκλησία ως λύση του οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος το οποίο υπάρχει και στον ελλαδικό και τώρα δυστυχώς και στον κυπριακό χώρο. Την φιλάνθρωπη αλληλεγγύη, διότι ο Χριστός τονίζει την φιλανθρωπία ως στοιχείο που υπερβαίνει την εξάρτηση του ανθρώπου με την ύλη. Υπερβαίνει αυτό που αποτελεί και εξαντλεί την ύπαρξη του ανθρώπου. Εάν ο άνθρωπος εξαντλείται λοιπόν και είναι προσκολλημένος και σε κάθε τι το γήινο και μόνον, δεν έχει εκπληρώσει, δεν έχει καταλάβει το νόημα της ζωής του. Δεν έχει αντιληφθεί τον προορισμό του πάνω στη γη. Και βεβαίως αυτό που τονίζει σήμερα η Εκκλησία είναι αυτή η μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου. Ότι ο κάθε άνθρωπος, λέει ο Χριστός, είναι μοναδικό πρόσωπο και ανεπανάληπτο και ότι η προοπτική της ζωής του δεν είναι η εξάντληση μέσα στα χρονικά όρια της βιολογικής ζωής αλλά η υπέρβαση των ορίων αυτών. Γι' αυτό και προτρέπει την φιλάνθρωπη αλληλεγγύη. Η Εκκλησία έχει αυτή τη στιγμή την ώρα της προκλήσεώς της. Όπως διαμέσου των αιώνων, ξεκινώντας από τις κατακόμβες, δημιουργώντας ένα βυζαντινό πολιτισμό και μια ιστορία που ανέβασε τον άνθρωπο από την κατάσταση την πτωτική στην προπτωτική. Είναι η Εκκλησία αυτή η οποία γνωρίζει όταν ο λαός πονά να δημιουργεί σχολεία. Είναι η Εκκλησία αυτή που γνωρίζει όταν ο λαός κινδυνεύει την 9η Ιουλίου να ανεβαίνει ο Αρχιεπίσκοπος
και οι ιεράρχες και οι πρόκριτοι στο ικρίωμα της αρχόνης. Είναι η Εκκλησία που γνωρίζει να μεταβάλει τα καντήλια σε σφαίρες όταν χρειάζεται να αμυνθεί η πατρίδα. Είναι η Εκκλησία αυτή η οποία γνωρίζει ότι ο άνθρωπος πρέπει να διακονηθεί και να προσφέρει το αίμα του Χριστού για να ζήσει ο κόσμος. Και ο άνθρωπος ζει υπερβαίνοντας το υλικό και κτιστό κατασκεύασμα και διάστασή του και μπαίνοντας στον χώρο της πνευματικής αναγέννησής του για να δει την προοπτική της ζωής μέσα από μια άλλη εικόνα, μια άλλη σκηνή. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι η Εκκλησία πρέπει να αναδείξει τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπινου προσώπου και να δώσει τη φροντίδα της προς κάθε άνθρωπο και να δείξει στο κράτος, στην πολιτεία, η οποία απέτυχε στην κοινωνική της πρόνοια, στον υλικό σχεδιασμό της, ότι η φιλάνθρωπη αλληλεγγύη και η κενοτική αγάπη της είναι αυτά που θα σώσουν τον κόσμο και θα δώσουν ελπίδα σωτηρίας και προοπτική μετοχής στην αιώνια ζωή. Κύριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Αλληλούια. Με τα φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης προσεύθεθε. Oh.
συναλήθη αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτή γαρ ημάς έσωσε. Ότι έτσι ο Ζωσίμας μεταγεί των Αγίων μυστηρίων σου, στήριξον ημάς εντός ο αγιασμός, όλη την ημέρα μελετάν τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Των αθωνάτων ευρωανίων, των ηθοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν τον Κύριο. Δόξωση Κύριε δόξαση. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον, και τις άμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Την ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου Λαϊσόμεν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Πατέρ Άγιε ευλογήσον. Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισύπεμπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ του Πατρός το φώτον, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, με τα πνευμάτων δικαίονται τελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαξον, φυλάτων να φτάσει στην μακαρία ζωή την παρασύ φυλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον, και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τάσο δυνατήσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η Αγνή και άκραντος πατρένος, η Θεώνας χώρος γύσασα, πρέσβευε του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγάλαιό σου, Υιό μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Υιό μεθά υπεραναπαύσεως των ψυχών των κεκοιημένων δούλων του Θεού, Θεοδούλου, Ανδρέου, Ειρήνης, Ανδρέου, Πέτρου, Γεωργίου, Μιχαήλ, Ελένης, Ιωάννου, Αντιγόνης, Ανδρέου, Λουκίας, Παρασκευής, Αθηνά, Διαμάντος, Ουρανίας, Γεωργίου, Θεοδοσίας και Κωνσταντίνου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτή παμπληρώνημα εκούσιον δε και ακούσιον, όπω κύριο ο Θεό τάξει τα ψυχά αυτών, εν θα ειδίκαι να πάβονται, τα λέει του Θεού τη βασιλεία των ουρανών,
και άφεση των εαυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτου βασιλεί και θεοίμω της όμεθα, του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε Λεϊσόν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, του δε διάβολων καταργήσας, και ζωήν τον κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυστον τα ψυχάς των κηγημένων δούλων σου, Θεοδούλου, Ανδρέου, Ειρήνης, Ανδρέου, Πέτρου, Γεωργίου, Μιχαήλ, Ελένης, Ιωάννου, Αντιγόνης, Ανδρέου, Λουκίας, Παρασκευής, Αθηνάς, Διαμάντος, Ουρανίας, Γεωργίου, Θεοδοσίας και Κωνσταντίνου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη, νύπηκε στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Της η Ανάσταση ζωή και η ανάπαυση των κεκοιημένων δούλων σου, Θεοδούλου, Ανδρέου, Ειρήνης, Ανδρέου, Πέτρου, Γεωργίου, Μιχαήλ, Ελένης, Ιωάννου, Αντιγόνης, Ανδρέου, Λουκίας, Παρασκευής, Αθηνάς, Διαμάντος, Ουρανίας, Γεωργίου, Θεοδοσίας και Κωνσταντίνου, Χριστέ, ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε εσύ τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το οποίο σου πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, αιωνίας αντιπλήρωνα, αιωνία, κύμνη, ύμνη, αιωνίας αιωνία, κύμνη, ύμνη, από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον, από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξεσαι ο Θεός, ελπίσιμον δόξεσαι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου, που και τη Θεία Λειτουργία να επιτελέσαμε, του Αγίου Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Γιάννης, της Αγίας Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Πανεφήμου και Κατερίνης της Πανσόφου, και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Μερκουρίου, όντι μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Στελεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία και ιεράμον η τάφτη και το γέννη πάντη, εις αιώνα αιώνος. Μακαρίων και ετοιμοκτητώρων της Αγίας και ράγμονης ταύτης και πάντων των ορθοδόξων. Η Αγία ευλογούντα και Αγίαζοντα.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.